Μάρτιος του 2020 συνολικά πανελλαδικά το προσωπικό στα νοσοκομεία ήταν 77.630. Αύγουστο του 2022 το προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό είναι 73.600. Άρα ας αφήσει η κυβέρνηση το αφήγημα περί ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατί σε όλο αυτό βάλτε και τους 5.000 συναδέλφους που είναι σε αναστολή, που πλέον είναι και αντιεπιστημονικό γιατί το έχει δείξει αυτό, και από την άλλη βάλτε και όσους συναδέλφους είναι αυτοί οι οποίοι μέχρι τέλος τώρα του Δεκεμβρίου βιάζονται να βγουν έστω και με μειωμένη σύνταξη γιατί δεν αντέχουν άλλο, γιατί μετά εγκλωβίζονται με τον νόμο Κατρούγκαλου και πάνε στα 62. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία που επίσης με νόμους τα οποία ψήφισαν, γιατί πρέπει να τα λέμε πια με το όνομά τους, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, κάναν τα νοσοκομεία να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις και θα δείτε από εδώ και στο εξής, γιατί ήδη με αυτό το φετινό προϋπολογισμό μείον 278 εκατομμύρια είναι η χρηματοδότηση στα νοσοκομεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει για τη λειτουργία. Ο ασθενής ο οποίος θα είναι πελάτης, θα υπολογίζεται η ιατρική πράξη που θα γίνεται και θα βλέπουμε αν συμφέρει ή δεν συμφέρει. Θα αξιολογούνται κλινικές σύμφωνα με το αν έχουν έσοδα ή έχουν έξοδα. Και αυτό ήδη γίνεται. Είναι αυτό που λένε το γνωστό ΔΠΗ, ανώνυμος εταιρεία, η οποία αξιολογεί τις δομές και μαζί και το προσωπικό. Και εδώ θα σας πω για τα χειρουργεία. Εγώ θα σας πω ένα μόνο και θα καταλάβετε ότι στην αρχή της πανδημίας μόνο η ορειλά του ΑΓΕΠΑ υπήρχε λίστα αναμονής με 800 άτομα. Για σκεφτείτε εδώ και τόσα 2,5 χρόνια όπου ουσιαστικά δεν γίνεται τίποτα γιατί σφραγίσανε, πού έχουν πάλι αυτές οι λίστες αναμονής και τελικά τι έγιναν όλοι αυτοί οι ασθενείς. Γιατί σίγουρα ο άλλος όταν έχει πρόβλημα και είναι ειδικά καρκίνος δεν περίμενε, πήγαινε στον ιδιώτη. Γι' αυτό έχουν θησαυρίσει οι ιδιώτες και θα συνεχίζουν. Και επίσης, ας αφήσει επίσης πάλι η κυβέρνηση να λέει ότι έχουμε ενισχύσει, γιατί με πρόσφατη δήλωση της κυρίας Γκάγκα για τους οργανισμούς των νοσοκομείων οι οποίοι πρέπει να επικαιροποιηθούν, είπανε ότι θα δούμε, είπε η ίδια, γιατί θα κλείσουν νοσοκομεία και από εκεί και πέρα θα γίνει ανακατανομή του προσωπικού. Άρα δεν μιλάμε για ενίσχυση, όπως και ο κύριος Πλεύρης που είναι ο Υπουργός Υγείας είπε ότι πλέον τα νοσοκομεία καλύτερα είναι να γίνουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας στις 9 Νοέμβρη, 10.30 στο άγαλμα Βενιζέλου, γιατί οι υγειονομικοί είμαστε κακοπληρωμένοι, ζούμε τη φτώχεια όπου ζουν όλοι οι υπόλοιποι και σε τελική ανάλυση δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι.